πολύ, Χρήστο. Τώρα, κακό και μη δημοκρατικό εργαλείο που δεν επιτυγχάνει τους στόχους του, χαρακτήρισε την Τρόικα ο Χάνες Βόμποντα, μιλώντας αποκλειστικά σήμερα στον Sky. Ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε ακόμη για το χρέος, χωρίς τη μείωση του οποίου, όπως εξηγεί, η Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει την κρίση. Ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του και για την ενίσχυση των άκρων ενώπιση των ευρωεκλογών. Κύριε Σβόμποντα, σε λίγες μέρες περιμένουμε πάλι την Τρόικα. Τελικά, ποιο είναι το συμπέρασμα της Ευρωβουλής για το ρόλο που έπαιξε η Τρόικα στην Ελλάδα και τι μπορεί να αλλάξει τώρα? Πιστεύω ότι η Τρόικα είναι ένα κακό εργαλείο που ούτε δημοκρατικό είναι, ούτε τους στόχους του επιτυγχάνει. Φυσικά, δεν είναι κάθε πράξη της Τρόικας κακή, αλλά η ιδέα ότι κάποιος υπάλληλος de facto σου λέει τι πρέπει να κάνεις, χωρίς καμία ευαισθησία, χωρίς κανένα συνέστημα για τη χώρα και τις ανάγκες της και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο της Ελληνικής ή της Ευρωπαϊκής Βουλής, αυτό είναι για μένα απολύτως απαράδεκτο. Η Τρόικα πρέπει να φύγει και να αναλάβει το δημοκρατικό σύστημα. Είναι αργά, έχουμε αργήσει πολύ, αλλά καλύτερα τώρα από ποτέ. Η Ελλάδα θέλει να χαλαρώσει το πρόγραμμα λιτότητας. Πιστεύετε ότι σήμερα είναι έτοιμη να τα καταφέρει? Πιστεύω ότι μετά τις επιτυχίες της Ελλάδας πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το χρέος. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει αληθινά να βγει από την κρίση αν είναι αναγκασμένη να πληρώσει όλο της το χρέος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να ελαφρυνθεί, να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν λυθεί αυτό, υπάρχει ελπίδα. Κύριε Σβόμποντα, σε λίγους μήνες έχουμε ευρωεκλογές. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα αποτυπωθεί η κρίση στις κάλπες? Φυσικά η κρίση έχει επηρεάσει τους πολίτες στην Ευρώπη. Μερικοί πιστεύουν ότι αν ψηφίσουν ακραία κόμματα θα γίνουν όλα καλά. Παρ' όλα αυτά ελπίζω οι απόψεις που εκφράζει το κέντρο, κέντρο αριστερά και κέντρο δεξιά, ότι θα υπερισχύσουν και πως αυτό θα οδηγήσει σε μια ισχυρή κεντρό αδύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα λυθούν με συνθήματα και με κραυγές, αλλά από ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον να φέρουν την Ευρώπη σε μια καλύτερη θέση. Έχουμε ευθύνη και εμείς. Αν δεν λέμε καθαρά πού θέλουμε να πάει η Ευρώπη και τι Ευρώπη χρειαζόμαστε, τότε θα νικήσουν οι ακραίοι και οι λαϊκιστές. Εναπόκειται σε εμάς λοιπόν να εκφράσουμε καθαρές θέσεις για την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε. Θέλουμε μια άλλη και πιο σοσιαλιστική Ευρώπη. Κύριε Σβόμποντα, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα. Αλήθεια, εσείς με ποιους συζητάτε? Μιλάω με όλους όσοι με καλούν. Μιλάω φυσικά με το Πασόκ. Με την ομάδα των 58 θα μιλήσω. Θα μιλήσω με τη Δημάρκ. Και αν υπάρχουν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσω και με αυτούς. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να εκφράσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας? Νομίζω όχι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διαφορετική τοποθέτηση. Πολλά από αυτά που λέει είναι σωστά. Πρέπει όμως να δώσει εναλλακτικές. Εναλλακτικές που θα είναι και υλοποιήσιμες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα να είναι σαφές ότι υπάρχει εναλλακτική που μπορεί να εφαρμοστεί. Μια εναλλακτική με την οποία και άλλες χώρες που έχουν σοσιαλδημοκρατία σήμερα αντιμετωπίζουν την κρίση.